ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα αν ψηφιστούν μικρά κόμματα. Μα είναι ο σχεδιασμός τους αυτός. Ο σχεδιασμός τους ποιος είναι? Ο κατακερματισμός των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και μια βουλή η οποία θα έχει 7 ή 8 κόμματα για να απαξιωθεί πλήρως. Να απαξιωθεί και να έχει και διάφορα κόμματα ή κομματίδια με τα οποία ad hoc θα μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να συνεννοείται και να συνεργάζεται και κάποια άλλα τα οποία δημιουργήθηκαν προεκλογικά. Διότι διαβάζω στα μέσα ενημέρωσης ότι δεν είχαν ούτε την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων τους, αλλά άλλα ακυρώθηκαν από το τμήμα του Αριουπάγου και αυτά δεν ακυρώθηκαν, αλλά είχαν τρομακτική προβολή στα μέσα ενημέρωσης. Φτιάχτηκαν στον Σωλήνα το δοκιμαστικό του Μέγαρου Μαξίμου κάποια μικρά κόμματα που διεκδικούν την είσοδό τους στη Βουλή. Γι' αυτό λοιπόν εμείς απευθυνόμαστε σε όλους και σε όλες και τους λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τους λέμε ότι είναι κρίσιμο να εφαρμοστεί την επόμενη τετραετία ένα πρόγραμμα στήριξης ελληνικής κοινωνίας και όχι ένα πρόγραμμα κοινωνικής λαϊλασίας. Και τους λέμε επίσης ότι ακόμα πιο κρίσιμο είναι να αποτρέψουμε τον σχεδιασμό της ορμπανοποίησης της πολιτικής ζωής της χώρας. Και αυτό απευθύνεται και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε, ξέρω ότι πολλοί από αυτούς μπορεί να επιθυμούν τη Νέα Δημοκρατία για κυβέρνηση και γι' αυτό την ψήφισαν άλλωστε. Αλλά κανείς δεν επιθυμεί μία άρρωστη δημοκρατία, ένα ασταθές πολιτικό σύστημα. Κανείς δεν επιθυμεί να υπάρχει αυτή η ανεξέλεκτη προοπτική ενός καθεστώτος. Γι' αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, πολίτες του Κορυδαλού, σας ζητώ αυτές τις 6 μέρες που απομένουν μέχρι την κάλπη 7, να δώσουμε μαζί τη μάχη, σπίτι το σπίτι, ψηφοδέλτιο το ψηφοδέλτιο, χώρο δουλειά στο χώρο δουλειά. Να δώσουμε αυτή τη μάχη και να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Αν ένα κρίσιμο θέμα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν ένα δεύτερο κρίσιμο είναι η ακρίβεια και το σχέδιό μας για την καταπολέμησή της, ένα επίσης σημαντικό θέμα που θέλω εδώ να αναφέρω, γιατί ξέρω ότι βρίσκομαι σε μια λαϊκή γειτονιά και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που θα αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους θέματα, προβλήματα, θέλω να αναφερθώ στον κίνδυνο την επόμενη τετραετία να βρεθούμε μπροστά σε ένα τσουνάμι πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Γιατί 700.000 ενυπόθηκα δάνεια έχουν περάσει από τις τράπεζες στα funds. Και τα funds δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν, περιμένουν να τελειώσουν οι εκλογές, αν δεν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσουν σε μαζικούς πληστηριασμούς. Μαζικούς πληστηριασμούς διότι έχουν δεσμεύσει με 19 δισεκατομμύρια εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Και είτε θα υπάρξουν μαζικοί πληστηριασμοί, είτε ένα σχέδιο ρύθμισης που προτείνουμε εμείς. Αυτοί λοιπόν οι μαζικοί πληστηριασμοί θα κάνουν τις εικόνες που είδαμε την προηγούμενο μήνα, αυτού του γέροντα από τη Χαλκιδική, του ηλικιωμένου, του ανάπηρου, που βρέθηκε έξω από το σπίτι του και είναι ακόμα έξω από το σπίτι του, διότι ήταν εγγυητής στο δάνειο του άνεργου γιού του, ή την εικόνα της γυναίκας, μάνας μονογενειακής οικογένειας Στάνο Πετράλωνα που για ένα χρέος 10.000 ευρώ βρέθηκε έξω από το σπίτι της, θα τις βλέπουμε αυτές τις εικόνες καθημερινά και παντού. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε αυτή την προοπτική, να νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σχέδιο που δεν θα αφήσει ανεξέλεκτα τα funds, που θα περιορίσει δραστικά την κερδοφορία τους. Δεν μπορεί να αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια με 20% της αξίας τους και να θέλουν να πάρουν το 100% της εμπορικής αξίας.